Θα πάμε στην Αναστασία και στο Γιάννη για να δούμε λίγο και τι λέει το διαδίκτυο για όλα αυτά που συζητάμε. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα, Γιάννη. Για να πάμε λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας αναλύσαμε για τη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου είχαμε 39.987 αναφορές στα social media, με τις περισσότερες από αυτές να είναι στις 9 Δεκεμβρίου, οπότε και ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα για τη θέση του Προέδρου από τον Αντώνη Σαμαρά. Ωραία. Ας δούμε τώρα το αίσθημα αναφορών. Οι χρήστες σε ποσοστό 74% σχολιάζουν αρνητικά, εκφράζουν την απαισιοδοξία ότι οι πολιτικοί δεν θα μπορέσουν να ενωθούν και τελικά δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Κάνουν αναφορές και σχόλια ως προς τις πολιτικές σκοπιμότητες που κρύβονται από πίσω, νιώθοντας ότι οι ίδιοι είναι μαριονέτες σε παιχνίδια συμφερόντων. Σε ποσοστό 26% οι χρήστες δηλώνουν ότι έχουν κουραστεί με αυτή την ιστορία και κρίνουν το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας ως υπερεκτιμημένο. Ας δούμε όμως τα κύρια θέματα που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον των χρηστών στα social media, για τα οποία θα μας μιλήσει η Αναστασία. Καλημέρα και από μένα. Την άποψη ότι δεν θα εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει το 23%. Η πλειοψηφία των χρηστών θεωρεί απίθανο οι πολιτικοί να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα το 19% αναφέρει πολιτικά παιχνίδια πίσω από την επίσπευση της προεδρικής εκλογής. Οι μεν κυβέρνηση σχολιάζουν επιχειρεί κυκλωτικές κινήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η εξωματική αντιπολίτευση επιθυμεί διακαώς εκλογές για να έρθει στην εξουσία. Το ποσοστό αυτών των χρηστών μάλιστα πιστεύει ότι υπάρχουν τέτοιες πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την επίσπευση που οι απλοί πολίτες δυσκολεύονται να κατανοήσουν. Αρκετά σημαντικό ποσοστό της τάξης του 16% αναφέρεται στο Σταύρο Δήμα, ενώ εκλογές σύντομα βλέπει το 14%, σημειώνοντας ότι άσχετα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τον Πρόεδρο, οι εκλογές είναι κοντά. Το 11% πιστεύει ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο είναι επιφυλακτική για το αν τελικά θα αλλάξει η πολιτική της χώρας απέναντι στους δανειστές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το 9% πιστεύει ότι οι βουλευτές θα ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μην πάμε σε εκλογές και ρισκάρουν τη θέση τους. Ενώ το 8% αντιμετωπίζει απαξιωτικά το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο που εξυπηρετεί πολιτικά συμφέροντα ενίοτε και αμείβεται ιδιαίτερα υψηλά. Ωραία. Έχουμε κάποια tweet για του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Κατσόπουλου. Έχουμε δύο χαρακτηριστικά tweet. Ο κύριος Γεωργιάδης στις 4 Δεκεμβρίου tweetάρε: «Δυστυχώς καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Ελπίζω οι της Τρόικας να καταλάβουν ότι τώρα κάνουν λάθος». Αυτό να το κρατήσουμε, μισό λεπτό, Αναστασία, να το κρατήσουμε αυτό που έχετε πει. Όχι, όχι, θέλετε, το είπατε. Ναι, για συνεχίσε. Ο κύριος Κατσόπουλος στο Facebook την 1η Δεκεμβρίου έγραψε: «Δεν είναι εξευτελιστικό να αλλάζεις απόψεις. Εξευτελιστικό είναι να προσποιείσαι ότι είχες πάντοτε τις ίδιες». Πάρα πολύ ωραία. Η Αναστασία Γαλάνη λοιπόν και ο Γιάννης Καρακατσάνης. Σας ευχαριστώ θερμά.